Ατσάλινες ασπίδες μας, πάντα οι ένοπλες δυνάμεις και οι ισχυροί μας σύμμαχοι. Ενώ έχουμε ξεκαθαρίσει ότι τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλανό και όχι γκρίζο. Με ξεκάθαρο τρόπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε την παράνομη συμφωνία Άγκυρας Τρίπολης για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων που στηρίζεται στο ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο. Γαλανό όμως, θέλουμε και τον ουρανό στις σχέσεις μας με τους γείτονές μας. Το δηλητήριο των λόγων της τουρκικής ηγεσίας δεν φτάνει τελικά στους λαούς. Έλληνες και Τούρκοι είναι φίλοι. Ξέρουν ότι η γεωγραφία δεν αλλάζει αν κάποιος παραχαράσει τους χάρτες της. Με τη συμφωνία Άγκυρας Τρίπολης, η Λιβύη παραχωρεί το δικαίωμα σε τουρκικές πετρελαϊκές εταιρείες για έρευνες και εξόριξη υδρογόνων ανθράκων στην Ξηρά αλλά και στη Λιβυκή ΑΟΣ, αλλά και χωρίς να διευκρινίζεται αν αφορά περιοχές εντός του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Dolayısıyla üçüncü ülkelerin iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur. Onların ne düşündüğü önemli değil. Για την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας ενημερώθηκαν Αμερικανοί γερουσιαστές και βουλευτές που επισκέφθηκαν τον Πρωθυπουργό αλλά και το Υπουργείο Άμυνας. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα Τζορτσούνη και αμέσως μετά μίλησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομολογό του Σαμέχ Σούκρη, με τον οποίο συμφώνησε να συναντηθούν την Κυριακή στο Κάιρο. Τη νέα συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας απέρριψαν οι Βρυξέλλες. Το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών. Δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει ένομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη. Προκλητική ήταν η απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, που εκτός των άλλων δεν αναγνωρίζει δικαίωμα παρέμβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προσπάθειες της Ελλάδας να σφετεριστεί τα νόμιμα δικαιώματα όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και της Λιβύης, με τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις της για τη θαλάσσια δικαιοδοσία σε περιοχές που έχει εκδώσει άδειες, δεν θα αποφέρουν κανένα αποτέλεσμα. Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemileri Libya'nın kıta sahanlığı bölgesine giderek bu alanda hidrokarbon arayabilir, hidrokarbon sondajı gerçekleştirebilir. İşte tüm bunlar bu anlaşmanın meyveleri olarak. Ο πρόεδρος του Λιβυκού Κοινοβουλίου, Ακύλα Σάλεχ, χαρακτήρισε τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες με την Τουρκία παράνομη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση του Ντμπεϊμπά δεν είναι εξουσιοδοτημένη να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες, ενώ στην κοινή συνέντευξη τύπου του Τσαβούσογλου με τη Λίβα, υπουργό εξωτερικών, καταγράφηκαν διαφωνίες. Deniz yetki alanları anlaşması konusunda sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Bu anlaşma iki egemen ülke arasında imzalanan bir anlaşmadır ve bu anlaşma yürürlükte olan bir anlaşmadır. بخصوص ما يتعلق بالاتفاقية البحرية، الاتفاقية البحرية تحتاج تصديق من الأمم المتحدة. هذا الإجراء ما زال لم يصل لتفعيله.